Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα σε ένα ασκληπιείο. Όχι σε ένα αρχαίο ασκληπιείο όπως σας έχω συνηθίσει άλλες φορές, αλλά σε ένα πραγματικά σύγχρονο ασκληπιείο. Με έναν άνθρωπο που εγώ λατρεύω, υπεραγαπώ και θαυμάζω. Με έναν άνθρωπο που τόσα χρόνια φροντίζει τους ανθρώπους, φροντίζει να μην πονάνε, φροντίζει να έχουν καλή υγεία και αυτός χαίρεται περισσότερο από αυτούς όταν θεραπεύονται. Ένας αλλιώτικος γιατρός, ένας αλλιώτικος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που σε κάθε περίπτωση τιμά και τον όρκο που έχει δώσει, τον όρκο του Ιπποκράτους, αλλά τιμά και αυτό που λένε ιατρική, λέγεται ιατρική επιστήμη και ιατρική. Κοντά μου είναι ο οστεοπαθολόγος Σοκράτης Χριστοδουλαρής και η επίσης οστεοπαθολόγος θυγατέρα του, Ελίνα. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Είναι έτσι πως τα είπα για το ασκληπείο εδώ πέρα. Είναι η μορφιά με την οποία τα είπες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι βγαίνει πραγματικά από μέσα σου, από το εσωτερικό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω, να κεντρήσω το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου για να φτιάξουμε οτιδήποτε, να φτάσουμε σε ένα σημείο δηλαδή να συμπληρώσουμε τις αναγκαιότητες του εσωτερικού μας εαυτού. Συνήθως όμως τώρα πια κοιτάμε τον εξωτερικό μας εαυτό και ό,τι βλέπουν οι άλλοι από αυτόν κιόλας, όχι μόνο ότι εμείς βλέπουμε, αλλά τον εσωτερικό μας τον αφήνουμε κοιμισμένο, έτσι. Δεν ξέρω αν το σύστημα της παιδείας έχει παίξει τέτοιο σοβαρό λόγο να χαθεί το συναισθηματικό μέρος του ανθρώπου, το οποίο είναι και η φωνή της ψυχής περισσότερο, παρά της φυσικής ανάγκης, της εξωτερικής. Αν είναι όμως αυτό, έχουν πάρει στραβά να καθιερώσουν παιδεία αυτό το λογισμικού τύπου έκφραση και συζήτηση και απόδοση. Πρέπει αυτό κάπως να καταπραγηθεί. Ο άνθρωπος δεν είναι μηχάνημα. Προσπαθούν να τον εξομοιώσουν με αυτό. Εύχομαι κάποια στιγμή και υπάρχουν ενδείξεις ότι όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Να βγάλουν δηλαδή την ικανοποίηση από τα εσωτερικά, από το εσωτερικό μέρος του εαυτού τους. Γι' αυτό το λόγο έκανες και αυτόν τον χώρο εδώ πέρα, που βρισκόμαστε, για αυτούς που είναι έξω από την Αθήνα και δεν το ξέρουν, ίσως λίγο πάνω από το Λαύριο, σε έναν χώρο κοντά στον Εθνικό Δρυμό, γεμάτος ελιές, γεμάτος δέντρα, γεμάτος βλάστηση και όσο πιο πολύ μπορείς φυσικό τον έχεις κρατήσει, τον τόπο εδώ. Ελίνα, εσύ για πες μου λίγο, πώς όταν άκουσες ο μπαμπάς σου ότι θέλει να κάνει αυτό όλο το εγχείρημα, τι σκέφτηκες καταρχήν? Καταρχήν αυτό το εγχείρημα βρίσκεται στο μυαλό του πατέρα μου πριν γεννηθώ. Ναι. Συνέχεια γεννήθηκα μέσα σε αυτό. Όταν αρχίσεις και αντιλαμβάνεσαι ότι ο μπαμπάς σου είναι ένας αλλιώτικος γιατρός, ρε παιδί μου, γιατί σπουδάζεις ιατρική, άλλα ακούς στο πανεπιστήμιο και άλλα λέει ο μπαμπάς. Εγώ να σας πω ότι δεν έχω τελειώσει ιατρική, εγώ έχω τελειώσει φιλοσοφική. Και μετά τη φιλοσοφική έκανα οστεοπαθολογία, μεγαλύτερη δηλαδή σπούδα, στην δεύτερη σχολή μου, στην Αγγλία, ναι. Αλλά έχω μεγαλώσει, έχω γεννηθεί και έχω ζυμωθεί στην ουσία μέσα σε αυτό το πνεύμα και της φύσης και του πνεύματος, έτσι, που φέρει ο πατέρας μου και ήθελε πάντα να το κάνει. Τέριαζαν αυτά που άκουγε στο πανεπιστήμιο με αυτά που έλεγε ο μπαμπάς σου? Ναι. Τέριαζαν. Στη σχολή που πήγα ήταν ακριβώς αυτό το οποίο, ο τρόπος με το οποίο μεγάλωσα. Ακριβώς. Ναι, εντελώς. Σκεφτείτε βέβαια ότι είναι μια σχολή οστεοπαθολογίας και χειροπρακτικής, η οποία ακολουθεί τη φυσική ιατρική, έτσι, το φυσικό τρόπο που είχαν οι άνθρωποι να γίνονται καλά, οπότε βλέπει τον άνθρωπο επίσης ολιστικά, δηλαδή το βλέπει σαν σύνολο ψυχής και σώματος, έτσι, και περιβάλλοντος το οποίο βρίσκεται, κάτι το οποίο ήταν και όνειρο του πατέρα μου παλιά. Ήθελε να κάνει μια φάρμα υγείας εδώ από το που τέλειωσε τη σχολή του στην Αυστραλία. Και ως
μέσα αυτό πνεύμα στην ουσία διαμορφώθηκε αυτός ο χώρος. Δηλαδή να είναι ένα χώρος που υποδέχεται ανθρώπους, που τους εκπαιδεύει μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, να το πούμε, σε αυτό το πνεύμα. Στην ουσία να γίνει ένα κομμάτι της ζωής, όχι κάτι το οποίο θα μάθεις, ας το πούμε, σαν... πώς να το πω. Ο στόχος μας, η δημιουργία υπευθύνων Ελλήνων πολιτών που θα εκλέγουν και τις ανάλογες των κυβερνήσεις. Αυτοί δεν θα επηρεάζονται από τις τεχνητές ανάγκες που προβάλλουν ανηλαιώς τα μαζικά ενημερωτικά μέσα, διότι θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες και αξίες της ζωής. Θα είναι αρκούντος ψυχικά και σωματικά δυνατοί και υγιείς για ανάλογες αποφάσεις. Να είναι κάτι το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή, να το πω έτσι, το οποίο θα σε βοηθήσει να αλλάξεις τρόπο ζωής. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται, δηλαδή αυτό το πράγμα υπάρχει σε όλο το χώρο. Σωκράτη, ακούω. Τι ασθενεί πρώτο, η ψυχή ή το σώμα? Νομίζω ότι η ψυχή ασθενεί πρώτα. Και υποβοηθείται από τις δυσχέρειες και τις δυσκολίες που βρίσκει το σώμα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Δηλαδή, κάποια συναισθηματική αναγκαιότητα που δεν εκπληρούνται αφήνει ένα σφίξιμο μέσα στα είναι σου. Αυτό προεκτείνεται και στους μυς, εάν φανταστεί κανείς ότι η ένταση, οποιαδήποτε ένταση θέλει, το θέλω να κάνω κάτι, αμέσως φύγουν οι μυς. Εάν δεν χαλαρώσουν, βρει έναν τρόπο να χαλαρώσουν, η συμπίεση γίνεται όλο και μεγαλύτερη και σε κάποια στιγμή αρχίζει από εκεί που εκφύεται το νεύρο μέχρι εκεί που καταλήγει να μην λαμβάνει τις εντολές του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό μειώνει αμέσως το χρόνο ανακατασκευής των ιστών οι οποίοι θρέφονται από αυτό το συγκεκριμένο νεύρο. Ένα χρόνο, δύο, δεν πειράζει. Τρία, τέσσερα, δεν πειράζει. Εάν όμως έχεις ένα τραύμα το οποίο έχεις υποστεί από παιδική ηλικία, δεν το έχεις κοιτάξει, στα 40 χρόνια, στα 50 χρόνια του ασθενούς, ένα κομμάτι από τον οργανισμό του αρχίζει και ατροφεί. Γιατί δεν παίρνει τις εντολές, λόγω της πιέσεως του νεύρου. Αυτή είναι η βάση της οστεοπαθολογίας και της Ιπποκρατίου ιατρικής σε όλο τις το είναι. Όταν λέμε Ιπποκράτιος ιατρική, ας το πούμε χοντρικά, γυρνάμε πίσω 2.700 χρόνια, 2.800 χρόνια, εκεί ο μεγάλος μας αυτός δάσκαλος τα έχει γράψει και τα έχει πει αυτά. Το έχει γράψει. Από τότε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κάτι? Έχουμε προσθέσει κάτι? Δεν έχουμε προσθέσει, έχουμε αφαιρέσει. Έχουμε αφαιρέσει. Έχουμε αφαιρέσει την αναγκαιότητα του κάθε γιατρού να ξέρει την ανατομία του και την φυσιολογία του για κάθε μέρος του σώματός του, να την ξέρει, για να ξέρει ότι πού πάσχει και από πού πάσχει κατευθύνει αμέσως την προσοχή του στο νεύρο το οποίο πάει και δίνει τα λανθασμένα αποτυπώματα στο όργανο, στο μη, στο κόκαλο, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Πρέπει να υπάρχει μία συνοχή, γι' αυτό ο Ιπποκράτης είχε πει ουδέ τέμνος στον όργο του. Δεν αποκόπτω τίποτα. Γιατί? Έκοψες? Ναι, ωραία. Έβγαλες ό,τι έδινε? Εντάξει. Άρα άλλαξες τη δομή. Ελαχίστως. Μικρό. Αλλά την άλλαξες. Μία, δύο, τρεις φορές αν γίνει αυτό, βλέπεις πλέον έναν άνθρωπο ο οποίος πασχίζει να ζει. Πασχίζει. Που κανονικά βλέπουμε 60 και 70 και 90 και 100 ζολώτας. Και πάνε μια χαρά και λέω, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Ένα μυστικό το οποίο κάποια κυρία, ο
88 χρονών ήταν πόσο. Είπε ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται παξιμάδι για μένα είναι ζωή μου. Εγώ δεν τρώω ψωμί, δεν τρώω οτιδήποτε άλλο, αλλά το ψωμί, οποιοδήποτε συμπλήρωμα υπάρχει για αυτό το, για αυτό το παξιμάδι, αυτό θέλω, διότι αυτό μου δίνει ζωή εμένα. Αμέσως δίνει την σημαντικότητα στο να μην υπερβάλλουμε σε φαγητά, το να μην πιέζουμε τον εαυτό μας, άντε να φάμε και αυτό, άντε να φάμε και εκείνο. Ή κάτι χειρότερο, 2 η ώρα δεν έχουμε φάει ακόμα. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, τρώμε βάσει της ώρας που βλέπουμε στο ρολόι μας. Του ωραρίου, έτσι. Ενώ κανονικά πρέπει να τρώμε όταν πεινάμε. Ναι, Ελίνα, κάτι θέλεις να πεις? Είχε πει ο πατέρας μου πριν από ένα χρόνο περίπου ένα πολύ ωραίο έτσι, πράγμα σε σχέση με τον τρόπο που τρώμε. Λέει, χρειαζόμαστε ορθοφαγία και ολιγοφαγία. Δηλαδή, τη σωστή τροφή, λίγο. Τώρα μου είχαν μείνει λέξεις, γι' αυτό τις λέω έτσι, βέβαια, επί τη ευκαιρία. Αυτά τα πράγματα, ορθοφαγία και ολιγοφαγία και τακτικότητα, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το μαθαίνεις από τα μικρά τα στο σχολείο, να παίρνει το παιδί μια τέτοια παιδεία που, και να μην τρώει και χαζά πράγματα, να του πούνε τι να τρώει, πόσο να τρώει και κάθε πότε να τρώει, ούτως ώστε να μην βγάζουμε άρρωστα παιδιά παχύσαρκα, και έχουμε δει παιδιά με διαβήτες και με τέτοια πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία και άλλες ασθένειες. Είναι πολύ σύνθετο πράγμα η διατροφή, έτσι, μην το λέμε. Δηλαδή, νομίζω ότι τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση πάνω στη σωστή και στη διατροφή. Μιλάω για την παιδεία. Την εγκύκλιο παιδεία, μιλάω, το σχολείο, ο δάσκαλος. Αυτό. Δεν λέει τίποτα για όλα αυτά. Αυτό υπάρχει. Βλέπει το παιδί να τρώει 2 σάντουιτς που του έχει φτιάξει η μάνα με κάτι ψωμιά, όσο πιο μεγάλα γίνεται, να μην πάθει ο μπούλης τίποτα, και ο δάσκαλος δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα κομμάτι πάντως στο σχολείο που μπορεί να μιλήσει. Αυτό νομίζω πιο στη βιολογία, πάντως μιλάνε και για τη διατροφή. Αλλά γενικά νομίζω ότι οι γονείς είναι πιο ευαισθητοποιημένοι πια σε σχέση με την καλή διατροφή των παιδιών. Ναι, μάλλον δεν έχει ζήτη, τους βάζουν στα. Μπορεί να κρίνω και από το περιβάλλον που κινούμε. Αλλά πάμε λίγο, μια που το έθεσε το θέμα. Φιλοσοφία και οστεοπαθολογία. Ναι. Τελειώνει το ένα και πας στο άλλο. Ναι. Μοιάζουν αυτά? Όταν έκανα αυτό το άλμα, το οποίο ήταν λίγο. Ήταν άλμα. Για να μην πω ότι δεν το έκανα, ας το πούμε, γιατί αισθάνομαι ότι η κληρονομιά του πατέρα είμαι πάρα πολύ μεγάλη και μοναδική. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα λιγότεροι οστεοπαθολόγοι στην Ελλάδα και έλεγα είναι κρίμα να μην δοκιμάσω, να δω. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, μπορώ να το ακολουθήσω. Ας το δοκιμάσω. Οπότε πήγα με αυτό το σκεπτικό και λέω τώρα από τη φιλοσοφία πώς θα κάνω. Βιολογία, βιοχημία, φυσικές. Μ' άρεσε η βιολογία βέβαια, αλλά τα υπόλοιπα τα κομμάτια ήταν για μένα πάντα πολύ δύσκολα. Αλλά εν τέλει ήταν φανταστικό το πώς κούμπωσε η φιλοσοφία με την οστεοπαθολογία μέσα. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν το κομμάτι που έλειπε, το πρακτικό κομμάτι που έλειπε από τη φιλοσοφία, και η φιλοσοφία εμπλούτησε το πρακτικό κομμάτι, οπότε ήταν, ας το πούμε, ένα πολύ ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένη σπουδή. Θυμάμαι ότι παλιά υπήρχε και όρος ιατροφιλόσοφος. Ναι, ναι. Το θυμάστε σε παλιά κείμενα. Ήταν και ο Homo Universalis ακόμα παλιά. Το διαβάζαμε αυτό. Λοιπόν. Αλλά πολλοί γιατροί είναι λογοτέχνες. Δηλαδή, ένας γιατρός πάντα ήταν μια προσωπικότητα πλήρης και ολοκληρωμένη. Δηλαδή, και τώρα, αλλά παλιότερα ακόμη πιο έντονο ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πρόσβαση στην παιδεία, οπότε είχε μια πολύ ευρύτερη θέαση, ας πούμε, του κόσμου. Το καλύτερο. Περισσότερο φιλοσοφία και ιατρική σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Δεν θα έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει, μου ζητάς να λησκόνησω.
με φεύγεις και το πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Κυρίες και κύριοι, ιατρική και φιλοσοφία, μέρος δεύτερον. Σωκράτη μου, πες μου κάτι. Θα μπορούσες να ήσουν ένας φιλόσοφος. Έτσι όπως σε ξέρω, έτσι όπως έχεις πορευτεί, έτσι όπως έχεις ζήσει, άσχετα την ιατρική σου. Θα μπορούσες να είσαι ένας φιλόσοφος και να άγγιζες τις ψυχές των ανθρώπων. Μάλλον όμως δεν σου αρκούσε αυτό, γιατί δεν θες να θεραπεύσεις μόνο τις ψυχές, αλλά ταυτόχρονα και το σώμα. Έτσι. Εκεί ακριβώς τίθεται το θέμα και ευχαριστώ που το κατάλαβες έτσι τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα. Ότι ο άνθρωπος γεννιέται για κάποιο λόγο και γεννιέται σε μέρος, σε περιβάλλον το οποίο το περιβάλλον το έχει ανάγκη. Το περιβάλλον έχει ανάγκη και ζητάει κάποια ψυχή, κάποια οντότητα να συμπληρώσει το κενό, το οποίο δεν υπάρχει και το αναζητεί. Και η χαρά αυτή διατυπώνεται και πιστοποιείται στις γυναίκες. Αμέσως, αλλά έχει παιδάκι, έχει κάνει ένα παιδάκι, ναι, ναι, για να το δω, με ποιο μοιάζει, με τον το μπαμπά, με τον παππού λιγάκι μοιάζει. Δηλαδή, είναι κάτι συναστηματικά συνδεδεμένο με την πορεία της ζωής, η συμπλήρωση ορισμένων αναγκαιοτήτων. Και γεννιόμαστε για να εμπειραθούμε αυτές τις αναγκαιότητες και να μάθουμε μέσω αυτών. Έτσι νομίζω, έτσι αυτή είναι η άποψή μου που μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αισθάνομαι ότι γι' αυτό το λόγο και γεννήθηκα και γι' αυτό πορεύομαι ακόμα, να μην μπορώ να σταματήσω να θεραπεύω κόσμο. Πες μου κάτι, πόσα μέρη έχει ο άνθρωπος, το σώμα του? Είναι πολλά ρε παιδί μου, είναι πολλοί άνθρωποι μες στον άνθρωπο. Είναι πολλά μέρη που έχει ο άνθρωπος ή είναι ένα κομμάτι? Οντότητες. Εγώ τις λέω συχνότητες. Ακριβώς. Αυτές οι συχνότητες είναι που παίζουν το ρόλο το μεγάλο στην προσέλκυση γεννήσεων, δημιουργικών καταστάσεων. Και εγώ πέρασα από διάφορα στάδια παιδείας. Άσε τα παιδικά χρόνια που θέλουμε να γίνουμε πυροσβέστες, θέλαμε αυτό, θέλαμε και το άλλο. Αλλά πήγα για ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος στο Πολυτεχνείο στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Και εν συνεχεία πήγα στο Σίδνεϊ στη σχολή οστεοπαθρών και χειροπρακτόρων, τότε πριν από 60 χρόνια. τότε ήταν εύκολο να κινηθείς από το ένα στο άλλο. Τώρα σε περιορίζουν μόνο σε ένα μικρό κομματάκι. Γιατί είναι δύσκολο να πεις έναν άνθρωπο για πράγματα τα οποία έχει ήδη πιστοποιήσει η επιστήμη, ότι αυτό και γι' αυτό πρέπει να γίνει, και εσύ λες όχι, πρέπει να το κάνουμε αλλιώς. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη διάσπαση από την πορεία, την υποτιθέμενη προσδιορισμένη πορεία, έχεις μία άλλη γνώση ενός ατόμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η ουσία της αλλαγής. Και μπαίνει αμέσως στη δημοκρατία. Και αρχίζει η δημοκρατία και λέει, όχι, θα πρέπει να κάνει αυτό που λέει όλο το σύνολο. Και υποκύπτης ή επαναστατής. Και αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλο. Πώς μπορούμε όλοι μας να καταλάβουμε
ένα πράγμα το οποίο θα είναι καλό για όλους μας. Αυτή η προσπάθεια γίνεται. Δεν επιτυγχάνεται. Αλλά γίνεται και θα γίνει συνέχεια. Μίλα μου λίγο παραπάνω για τις συχνότητες αυτές που είπες στο σώμα. Ναι. Είναι δύσκολο να πει κανείς ότι αυτό είναι εκείνο ή είναι το άλλο. Αλλά επιστημονικώς αποδεδειγμένο είναι ότι έχεις ένα χαμόγελο, το ίδιο πρόσωπο, αλλά η έκφρασή του είναι αλλιώτικη, είναι χαρούμενη. Αυτό είναι μία συχνότητα. Είναι μία συχνότητα απόλαυση που ξαφνικά ξέφυγες από ένα αυτοκίνητο που θα σε διέλυε και πήδηξες και τη γλίτωσες. Η συναισθηματική του υπόσταση δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη. Άλλο λοιπόν η συχνότητα του κόκκινου, του πράσινου, του κίτρινου, του οτιδήποτε. Άλλο η συχνότητα του μίσους, της αγάπης, της συμβίωσης. Αυτές οι συχνότητες των συναισθημάτων θεραπεύουν κιόλας, είναι αυτοθεραπευτικές. Έτσι ξεκινάνε. Δεν ξέρω κατά πόσο το άτομο το οποίο τα αισθάνεται αυτά πρέπει να επιμείνει σε αυτό. Πολλοί είναι που επιμένουν, πολλοί βλέπουμε συγκρούσεις με τον εαυτό τους, αλλά και άλλους οι οποίοι υποκύπτουν στην υπόθεση της αλλαγής, η οποία είναι αναγκαία για το περιβάλλον. Ενώ θέλουν να κάνουν κάτι, το περιβάλλον του προσδιορίζει τι είναι. Και λέω, πώς είναι δυνατόν να το δέχεσαι? Είναι η συχνότητα που έχεις ανάγκη εκείνη τη στιγμή και σου έρχεται αυθόρμητα. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να σε οδηγήσει ή προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Σύμφωνοι. Και γιατί επιλέγουν το χειρότερο? Δυστυχώς το χειρότερο είναι που δίνει την, δίνει την αφορμή να μάθεις κάτι παραπάνω από ό,τι ήξερες πριν. Μια εμπειρία ακόμα. Ελίνα, ήθελε να γίνει, λέει, ηλεκτρικός, ηλεκτρολόγος, κάτι με ηλεκτρισμό. Το σώμα μας είναι ηλεκτρισμός, έτσι. Έχει μέσα ηλεκτρισμό, δεν πήγε πολύ μακριά από αυτό που τελικά κάνει. Δηλαδή το νεύρο τι κάνει, παροχέτευση ηλεκτρισμού σε όλο το σώμα. Και παλιά υπήρχε και ηλεκτροθεραπεία, γνωρίζεις. Το Κάιρο, υπάρχουν και βιβλία από το 1900, από το 1880, με θεραπείες με ηλεκτρισμό. Ναι. Κάπως λεγόταν ραδιονίξη, κάτι μηχανάκι. Το αφήσαμε στην άκρη κάπου. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε με αυτό. Νομίζω μετά στοιχειώθηκε με τα... Ναι. Τώρα έχουμε το βιοσυντονισμό, ας πούμε, που στην πραγματικότητα είναι μια εξέλιξη της των πρώτων, ας πούμε, ερευνών που γίνανε με την ηλεκτροθεραπεία. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε και... Γιατί ήταν, νομίζω, μια πολύ σοβαρή ιστορία αυτή. Στην Αμερική ήταν πολύ δυνατό. Πάρα πολύ σοβαρή ιστορία, για την οποία ξαφνικά έπαψα να βρίσκω στοιχεία για την εξέλιξη αυτής. Την διοχέτευση, την παροχέτευση, δηλαδή ηλεκτρισμού στο σώμα. Ναι. Τι λες εσύ, Σοκράτη μου? Βρισκόμαστε πάντοτε σε πρόσκρουση με το καθιερωμένο και είναι και καθοδηγητικό. Λες, θα κάνω αυτό, πώς θα το κάνω με αυτό και για αυτόν τον τόπο και διάβασα 5-6 βιβλία σε αυτό και πιστεύω ότι το κατατέχω και το κατέχω και λοιπά και πας να το εφαρμόσεις. Και ξαφνικά βλέπεις, ενώ είχες μία ομάδα 5-10 ατόμων, ξαφνικά σιγά σιγά... Μένεις μόνος. Ναι. Γιατί το συγκεκριμένο στοιχείο το έχεις αποκτήσει εσύ λιγάκι πιο νωρίς από ό,τι χρειάζεται να γίνει. Είσαι πριν την εποχή σου. Ναι.
δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσει να πολεμάς για αυτή την ιδέα, για οτιδήποτε. Αλλά πάντοτε η ζωή δίδεται από την διάθεση που έχει κανείς να κάνει κάτι, να δημιουργήσει κάτι, να μάθει κάτι. Ναι, ας πούμε αν σκεφτόταν έτσι ο Γαλινός, θα τα παράταγε, ενώ τα φάρμακά του μέχρι το 18ο αιώνα με τα φάρμακα του Γαλινού πορευόταν η ανθρωπότητα. Ήταν πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες πριν από την εποχή του. Τι θα έπρεπε να πει, εγώ το σταματάω γιατί είμαι μπροστά από την εποχή του και δεν με καταλαβαίνει κανείς. Πες μου κάτι. Ναι. Ναι. Θέλετε να εστιάσουμε λίγο στην ερώτηση που κάνετε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ποια είναι η σχέση της μηχανικής, ναι, της ηλεκτρισ... του ηλεκτρισμού, της μηχανικής και έτσι, του σώματος. Έχεις μυαλό πολυτεχνείου, έχεις μυαλό, ναι, μηχανικού στην πραγματικότητα. Πώς συνδέεται αυτό με την οστεοπαθολογία και τη χειροπρακτική? Α, μου φαίνεται εσύ θες να εκμεύσεις πράγματα από τον πατέρα σου. Λέγε Σωκράτη. Και εγώ θέλω να τα ακούσω αυτό. Η αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατο, είναι σώμα, ψυχή, πνεύμα. Όλα αυτά αυτές οι ιδιότητες έχουν την πηγή τους. Πώς πηγάζονται, δηλαδή πώς θα τρέξει. Τα πόδια, αυτός είναι ο μηχανικός τρόπος, ο οποίος θα με βοηθήσει να τρέξω από εδώ εκεί και θα εδώ πόσο πιο γρήγορα θα μπορέσω να το κάνω, εάν αυτός είναι ο στόχος. Αλλά η πηγή? Η πηγή σου λέει, κοίταξε, μπορεί να κάνεις αυτό, αλλά εάν σου ζητήσουν αύριο μεθαύριο να κυνηγήσεις ένα κλέφτη ο οποίος είναι εκεί, εκεί, σε βλέπει κλπ. Πότε θα επιτεθεί αυτό? Όταν εσένα αισθάνονται ότι είσαι κουρασμένος, είσαι πονεμένος και θα προσπαθείς να το κάνει τότε. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχουν οι αντιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε τι? Σε αυτό το οποίο εσύ θέλεις να κάνεις και το οποίο διαβλέπεις ότι το έχει ανάγκη το περιβάλλον αυτό. Αλληλεπίδραση δηλαδή οντότητας, ανθρώπου και περιβάλλοντος. Αυτό σαφώς. Αλληλεπιδρούν το περιβάλλον και ο άνθρωπος, έτσι. Ακριβώς. Και σε καθοδηγούν. Να φανταστεί κανείς ότι βρίσκεσαι στο κενό, στο διάστημα και δεν βλέπεις κανένα, δεν ακούς κανένα. Απλώς υπάρχει το μυαλό. Πρέπει να υπάρχει κάποια ύλη για να καταλάβεις ότι κάτι είναι. Και η ύλη αυτή είναι ηλεκτρική ή συναισθηματική λόγω της διαφοράς μεταξύ ισορροπίας μιας ενεργειακής δομής και άλλης. Είναι συνδεδεμένα. Έτσι δεν μπορείς να είσαι αποκομμένος από το περιβάλλον σου. Ναι. Και πώς μπορεί να το κάνεις αυτό? Μέσω της διανόησης πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να το φτιάξω αυτό, άρα πρέπει να με βοηθήσει το περιβάλλον να το κάνω αυτό, άρα πρέπει να βρω τρόπο να τους αποδείξω ότι γίνεται αυτό, πώς θα το δει. Μεταχειρίζομαι τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τη στιγμή εκείνη, την κρίση, ότι αυτό γίνεται. Πώς γίνεται? Παίρνεις αυτό το κομμάτι, το ενώνεις με το άλλο, το συνδέεις και είναι ένα εργαλείο να περάσεις κάποιο εμπόδιο. Τότε είναι δημιουργικό. Άρα μεταχειρίζεσαι και το νου και το συναίσθημα της αναγκαιότητας και την φυσική ικανότητά σου να το πραγματοποιήσεις αυτό. Να φανταστεί, είπαμε, κανείς ότι δεν υπάρχει τίποτα γύρω. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει όν. Άνθρωπος, σκυλιά, γατιά, έντομα, δεν μπορεί να υπάρξουν αν δεν υπάρχει υπόβαθρο να τις υποστηρίξει. Και το υπόβαθρο αυτό είναι και μηχανικό, δηλαδή άλλη πετάει και σου έρχεται και σου παίρνει το τυρί, ας πούμε, το ψωμί. Στηρίζεται πάνω σε ορισμένα πράγματα, άρα μεταχειρίζεται και τα πόδια. Μεταχειρίστηκε το μάτια. Το κεφάλι το οποίο το γύρισε αριστερά-δεξιά να ψάξει αυτό που χρειάζεται. Είπε και είδε εντωμεταξύ, δεν έχει λόγο να φοβηθεί για τίποτα
Και τότε κάνει, δηλαδή μεταχειρίζεται το μηχανικό μέρος του σώματος ταυτόχρονα με το πνευματικό μέρος του σώματος. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ο λόγος που τα αρχαία ελληνικά νοσοκομεία ήταν σε φυσικούς χώρους. Αυτό είναι. Έτσι και όχι κλεισμένα σε τέσσερις τοίχους. Φαντάζομαι. Αυτός είναι ο στόχος και μου ένας μικρός χώρος ο οποίος να έχει όλες τις ιδιότητες σε πιο μικρή βάση, σε πιο λίγη βάση από την αναγκαιότητα να πραγματοποιήσεις κάτι. Άρα μεταχειρίζεσαι και το σώμα το μηχανικό και το νευρικό σώμα, το ηλεκτρικό σώμα το οποίο κινεί τους διαφόρους μηχανισμούς μέσα σου για να ολοκληρωθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το τελικό στάδιο είναι πολλές φορές λέτε, εντάξει το τελείωσε αυτό, πάμε για κάτι άλλο. Μπορεί να έχεις ασχοληθεί 5-6 χρόνια να λύσεις ένα πρόβλημα. Έτσι και το λύσεις τελείως και έχεις ακόμα τη δύναμη της δημιουργίας μέσα σου, θα ψάξεις να βρεις κάτι άλλο. Άρα λοιπόν μου λες ότι όταν αποκόψουμε τον άνθρωπο από το περιβάλλον, ναι, αρχίζει και πάβει να είναι άνθρωπος και πάβει να λειτουργεί σωστά. Άρα αν του επιβάλλεις εγκλεισμό μέσα σε τέσσερις τοίχους, τον σκοτώνεις στην ουσία. Ναι, μη τι άλλο. Ναι. Να μην αναφέρουμε το καινούργιο περιβάλλον στο οποίο αναγκαζόμαστε σιγά σιγά να ζήσουμε, που είναι το ψηφιακό περιβάλλον, δηλαδή σιγά σιγά υποκαθιστά την πραγματικότητα. Μέχρι και ψηφιακό συνέστημα σου. Είναι τρομακτικό, ας πούμε, αυτό που πάει να γίνει. Δηλαδή, πέρα από τον εγκλεισμό, επειδή είναι φρέσκο, έτσι, κοντεύουμε 2 χρόνια περίπου η εμπειρία της καραντίνας, το χειρότερο... Όχι, δεν είναι καραντίνα, είναι 40 μέρες. Αυτό ναι, λέει σωστά, είναι καραντίνα. Σωστά. Είναι ένας εγκλεισμός. Είναι εγκλεισμός. Χειρότερο από αυτόν τον εγκλεισμό είναι ο διαρκής εγκλεισμός μας και ο παρατεταμένος και όλο ένα μεγαλύτερος στον ψηφιακό κόσμο. Ναι, στις οθόνες. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι. Όχι εγώ, όλος ο κόσμος μας. Είναι το μεγαλύτερο. Είτε οθόνη κομπιούτερ είναι αυτό, είτε κινητού. Το κινητού, ναι. Αυτή η μεταστροφή, δηλαδή σαν να έχει κλέψει σιγά σιγά όλα τα νάματα της ζωής, της πραγματικότητας δηλαδή, και να το αποκαθιστά και εμείς να του παραδεινόμαστε, ας το πούμε. Και όλο ένα και πιο πολύ. Και με μαθηματική ακρίβεια, Σωκράτη μου, ένα παιδί το οποίο πλέον ο κόσμος του είναι μια οθόνη κινητού. Πού πάει αυτό το παιδί, δηλαδή. Δυστυχώς, εγώ συμφωνώ με όλους αυτούς που το έχουν ήδη καταλάβει ότι πάει να καταργηθεί η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου. Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου. Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου. Η ικανότητά του να κάνει πολλά πράγματα. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν σε αυτό το όν έχει καταργηθεί και πάνε να τη σβήσουν τελείως. Μετά να μιλάνε και κατά αυτόν τον τρόπο και δεν έχουν καθόλου συνέστημα, να μιλάνε, πάτσε να μην μιλάνε. Τι είναι όλο αυτό. Ξύλινη γλώσσα που λέμε. Μηχανοποιημένος πλέον. Μηχανή. Μηχανή είναι. Ενώ ξεκίνησες λέγοντας ότι ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή. Ναι. Άρα φεύγει η αναγκαιότητα της ζωής, της υπάρξης. Ή αυτοκτονεί αυτός ο άνθρωπος, ή με τα πλούτη, με την ικανοποίηση που έχει από αυτή την εργασία την οποία κάνει μέσω των υπολογιστών, σκέφτεται, ναι, του χρόνου θα κάνω διακοπές στη Ρόδο. Και αυτό το χρόνο και το διάστημα δεν έρχεται και ποτέ. Ναι. Έτσι. Αλλά του χρόνου θα κάνω διακοπές. Περισσότερη ιατρική και φιλοσοφία στο επόμενο μέρος, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει που ζητάς να την ακούσω.
Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις. Κυρίες και κύριοι, με τον Σωκράτη τον Χριστοδουλαρή θα μπορούσα να μιλώ αιώνες, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ωφελεί. Αυτό που ωφελεί είναι να μπορέσω να πάρω από τον Σωκράτη την φιλοσοφία των αιώνων του, γιατί ο Σωκράτης είναι παλιά ψυχή, το ξέρει, δεν είναι μια ψυχή που ήρθε σε αυτόν τον πλανήτη πριν λίγες δεκαετίες, είναι μια ψυχή που πήρε από δεξαμενές άλλων ιατρικών ψυχών εντολές και κατέβηκε στη γη. Νομίζω ότι ο στόχος να επικοινωνήσω με κάτι καλύτερο, κάτι δυνατότερο, κάτι στεωριότερο, είναι ο Ασκληπιός. 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 Γιατί? Γιατί από εκεί ξεκινάει αυτό που κάνω τώρα. Είναι η προσπάθεια να κατεβάσω ό,τι μπορώ να βρω από τα αρχεία. Ποια αρχεία? Όλες οι γνώσεις έχουν, για να τις σκεφτεί κανείς, πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο πίσω στον εγκέφαλο για να τον ακουμπήσει, ας πούμε, και να αρχίσει να το συνειδητοποιείται ότι υπάρχει και κάτι άλλο, όχι μονάχα η έμπνευση. Δεν είναι όλοι εμείς. Επανέρχομαι, είναι το περιβάλλον μας που μας χρειάζεται. Και αν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό και να συμβαδίσουμε με όσο γίνεται ειρηνικότερο τρόπο τη σύμπτυξη του παρελθόντος με το μέλλον. Πρέπει, αισθάνομαι ότι υπάρχει πλούτος εμπειριών που συμβάλλουν στην απόκτηση της γνώσης. Και σαν διψασμένο σκυλί προσπαθώ να τις εκφράσω, να τις αντιληφθώ, να τις πραγματοποιήσω. Είναι παθολογικό, ίσως, δεν ξέρω. Ελίνα, πες μου για αυτό το πάθος του πατέρα σου. Πώς ζεις με έναν άνθρωπο που είχε αυτό το πάθος να βρει αυτά τα αρχεία που ψάχνει να βρει, όπου τα ψάχνει, για να τα εφαρμόσει? Αχ, φτάνει μόνο αυτό, ε. Φτάνει μόνο αυτό. Εντάξει, είναι πολύ σπουδαίο γιατί υπάρχει αυτή η πηγαία αναζήτηση. Στην ουσία, της αλήθειας του, της αλήθειας των πηγών. Ψάχνει να βρει μέσω των παλαιότερων διαβασμάτων που έκανε, αλλά είναι, επειδή είναι πάντα ερευνητικό πνεύμα και αναζητητής, πάτα, σκαλίζει, ελέγχει, βρίσκει πράγματα τα οποία τα συνδυάζει με ένα δικό του τρόπο. Έχει έρθει κάποια στιγμή να σου πει κάτι και να πεις «Α». Να έχεις κάποια δευτερόλεπτα να πεις την επόμενη λέξη. Πολύ, αρκετά συχνά. Αρκετά συχνά. Ναι, όταν λέμε αρκετά συχνά, δεν ξέρω, ζούμε σε εποχές που έτσι δύσκολα ξαφνιάζεσαι πραγματικά από την όψη, ας πούμε, των πραγμάτων που μπορεί να σου φέρει ένας άνθρωπος. Ο πατέρας μου το κάνει πάντα. Δηλαδή το κάνει, τι να σας πω, πάντα θα δει ένα πράγμα, μια διαφορετική οπτική γωνία που δεν θα... Είναι λοξός, έτσι υπάρχει. Για μένα, ήταν ο λοξίας ο Απόλλωνας, ναι, κάποτε. Δεν σε είπε, δε σε είπε λοξό. Όχι. Ήταν ο λοξίας, δεν ήταν ο Απόλλωνας. Ναι, καλά. Είχε ένα βλέμμα το οποίο δεν είναι λοξό με την έννοια. Και αυτό είναι συζητήσιμο. Είναι άλλο πνευματικό σημείο, ας το πούμε. Γιατί... Το οποίο πάντα ανανεώνει... Μισό λεπτό, για να μην το αφήσω αυτό έτσι. Μιλάμε για το λοξό και το λοξία, που και νομίζουν όλοι ότι είναι κανένα στραβός. Όχι. Είναι ο λοξός Απόλλων είναι από το λουξ, από το φως, είναι ο φωτεινός. Α, ναι. Από τη ρίζα λά που είναι το φως, έτσι και λοιπά.
Οπότε είναι ο Φωτεινός. Τώρα το αν συμφέρει κάποιον να το λένε στραβό τον Απόλλωνα, είναι γιατί είναι στραβοί οι ίδιοι. Αλλά πάμε παρακάτω. Ο Λοξός δεν εννοώ στραβός. Εννοώ πάντα βλέπεις κάτι από μια άλλη οπτική γωνία που σε ξαφνιάζει και πάντα ξαφνικά ανανεώνει το αντικείμενο. Είναι μια φωτεινή γωνία. Αυτό σημαίνει. Είναι μια φωτεινή γωνία. Γιατί και τους τρελούς παλιά τους λέγαμε Λοξούς και λοιπά. Και μας λείπουν αυτοί οι τρελοί. Μας λείπουν. Να είχαμε ακόμα άλλους δύο τέτοιους τρελούς που έλεγε ο Χατζής. Ναι, δηλαδή. Πες μου, Σοκράτη, τον Απόλλωνα τον αφήσαμε απ' έξω όμως. Έτσι, αν και αυτός είναι θεός ιατρικής. Ναι. Ο Απόλλων είναι ο γεννημένος πλέον. Η γεννημένη ψυχή με την ιατρική. Η ανακάλυψη, η πρωταρχική βάση γίνεται, η αναζήτηση τουλάχιστον, από τον Ασκληπιό. Από τον Ασκληπιό. Και γίνεται στην Τρίκη ή στην Επίδαυρο. Μακάρι. Να ήξερα, να ξέρω. Εγώ το συνδυάζω με την Επίδαυρο. Με την Επίδαυρο. Ναι. Λόγω του χώρου που έχουμε εκεί πέρα, που έχουμε βρει τέτοιο χώρο. Λόγω του θεάτρου, γιατί αυτό νομίζω. Που αισθάνθηκα, έχω πάει και στα δύο, έτσι. Και τις προάλλες είχαμε πάει στην εκδήλωση μιας ορχήστρας, μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι εμελοποίησαν τις οδές. Τις οδές. Ναι. Ύμνοι οι οποίοι μελοποιήθησαν από μία ομάδα ανθρώπων. Και έχουμε ένα κομματάκι εδώ στο μαγνητόφωνο να τα ακούσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα για να προβληθεί αυτό ακόμα. Και ήταν συνταρακτικό. Γιατί? Γιατί ήταν. Ενώ είναι ύμνη και κατά τη δική μου αντίληψη ο ύμνος είναι κάτι που να εξισορροπεί την ψυχική σου φόρτιση. Να ικανοποιηθείς μέσα σου, γιατί αχ, δόξα το Θεό που λέμε. Αυτό που κάνανε τα παιδιά και είναι καταπληκτικό, με τα κύμβαλα, με τα τύμπανα, με τις φωνές, με τις οδές, με τις συμφωνίες, με τις παραφωνίες. Είναι κάτι επιθετικό το οποίο έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος να ξεφύγει από την παλαιά κατάσταση, να μπει σε κάτι καινούριο. Αυτό το κάνανε αυτοί. Η ομάδα. Ναι, αυτό το κάτι καινούριο όμως είναι πολλά πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή δεν είναι καινούριο επί της ουσίας. Όχι. Μας γυρνάει πίσω στα γενοφάσκια του πολιτισμού, στον ελληνικό πολιτισμό. Δεν διαφωνώ σε αυτό, απόλυτα συμφωνώ. Αλλά πώς θα το κάνουμε να μας επηρεάσει πάλι. Πώς. Έλατε. Και εγώ αυτές τις ερωτήσεις έχω και όλοι οι συνεργάτες μου εδώ πέρα και γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές και αυτές τις συζητήσεις. Τι θα μπορούσε να ανακοινήσει το ενδιαφέρον προς τη χαρά. Μία νίκη. Μία νίκη. Αλλά για να γίνει μία τέτοια νίκη που θα αλλάξει παγκοσμίως την κατάσταση και ίσως και σε πλανητικό επίπεδο, νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος. Μάλιστα. Όπως πολλές φορές έχει γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας και ξαναξεκινάει η ανθρωπότητα από την αρχή πάλι, έτσι. Ναι. Φτάνει σε ένα σημείο που ρεζιλεύεται, αυτορεζιλεύεται, δεν πάει άλλο, πέφτει στα χειρότερα επίπεδά της και ξαναρχίζει πάλι από την αρχή. Όπως και η φύση το κάνει αυτό, την αναγέννηση. Πάντως να πω ότι ζούμε στην Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα είναι τόπος αιώνων. Μέχρι προχθές και σήμερα ακόμα έχουμε την εμπειρία άπειρων τρόπων, ας το πούμε, όπου η ελληνική κοινωνία έχει για να ζήσει και να γιορτάζει τη χαρά και να δοξάζει το Θεό.
και να γιορτάζει ο ένας τον άλλο μέσα στην προσφορά. Έχουμε τα πανηγύρια μας, έχουμε τις κοινοτικές μας εκδηλώσεις, τη γειτονιά. Ναι, τη γειτονιά, την αυλή. Ναι, δεν έχουμε πολύ εύκολα την αυλή πια, επειδή η χαρά μας είναι γεγονός κοινοτικό, είναι γεγονός κοινωνικό. Δεν μπορώ να χαρώ μόνη μου. Η χαρά είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας, είναι αποτέλεσμα της μετοχής. Είναι τεράστιο πράγμα. Και αυτό υπήρχε μέχρι πρότινος και ακόμα συνεχίζει να υπάρχει και επιβιώνει και πιστεύω θα συνεχίσει. Ό,τι και να γίνεται, όσο και να προσπαθούν να λιώσουν ή να εξαφανίσουν αυτές τις μορφές ζωής που έχουμε. Δηλαδή, εγώ αγαπώ όλη την Ελλάδα, όλα τα τμήματά της, και το μεσαιωνικό και το βυζαντινό και το νεότερο, και γιατί είναι μια... Αλληλουχία. Είναι το ένα γεννιέται μέσα στο άλλο και φέρει απίθανα ανάματα. Και το αναγνωρίζουμε, το ζούμε κι εμείς, το ζουν και οι ξένοι. Δηλαδή, εγώ επειδή αγαπώ πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και παίζω παραδοσιακή μουσική, παίζω μικρασιάτικα, παίζω νησιώτικα, έτσι μ' αρέσει φοβερά, αισθάνομαι ότι είμαι μέτοχος ενός κομματιού το οποίο είναι τεράστιας δύναμης και ομορφιάς και χαράς. Εκείνη τη στιγμή... Και είναι κάτι το οποίο, σας το λέω, έχω παίξει και με ανθρώπους στο εξωτερικό, δηλαδή που βλέπω, είναι κάτι το οποίο το βλέπουν όλοι. Είναι κάτι το οποίο το ανταποκρίνονται και το νιώθει κάθε Άγγλοι, Γάλλοι, άνθρωποι που έχουν αισθητήρες και μπορούν να το νιώσουν. Αισθητήρια. Ναι. Πες μου, Σωκράτη, κάτι θέλεις να πεις. Όχι ακριβώς αυτό που πήγες να πεις εσύ, ότι όντως κάτι είπες. Ναι, το ξαναξεκίνημα της πορείας προς τη χαρά. Ναι. Άρα... Ξεκίνημα πάλι. Ξεκίνημα από την αρχή. Αυτό θα σου έλεγα εγώ ότι πρέπει να γίνει από τον νηπιαγωγείο πάλι, από την παιδεία αυτή, τη μαμά και τη γιαγιά και τον μπαμπά που είναι στο σπίτι, στο παιδί πριν πάει σχολείο, από τι το βάζει να βλέπει, στην τηλεόραση, τι τραγούδια του μαθαίνει, έτσι. Μετά μια τέτοια καταστροφή δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει... τηλέφωνο κάνουν, δεν υπάρχει, πρέπει ξανά πάλι να ξεκινήσουμε μονάδες, χωριά, χωριετάκια, να αισθάνονται ότι για οποιοδήποτε θέμα όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Η πραγματική δημοκρατία. Κοινοτισμός. Έχεις λόγο για τον τόπο σου, για την πορεία σου, για την ιστορία σου, πρέπει να έχουμε λόγο και πρέπει να... Ναι, πρέπει να αποφευχθεί η πολυκοσμία. Με άλλα λόγια μου λες ότι για ένα κομμάτι της δυστυχίας των ανθρώπων που οδηγεί και προς τις ασθένειες, φταίνε και τα πολιτεύματα όπως είναι έτσι. Και ο λεγόμενος κοινοβουλευτισμός με τον τρόπο ο οποίος εκφράζεται σήμερα. Έτσι. Όπως έχει εκφυλιστεί, ναι. Αυτό είναι... Στο σύνολό της αυτό είναι η κατάληξη. Πρέπει να καταλάβουμε και να δεχθούμε, γιατί όχι μόνο να το καταλάβουμε, να δεχθούμε την απόλυτη αλλαγή. Το ξεκίνημα από την αρχή. Mm-hmm. Η ψυχή η οποία υπάρχει μέσα σε κάθε αιών, αυτό που λένε οι χριστιανοί, ξέρεις, ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Τι σημαίνει αυτό, λέω, δηλαδή, είναι παντού. Είναι και εδώ, είναι και στην εκκλησία, είναι και στο θέατρο, είναι και στη φύση μέσα, είναι και στα... Είναι και εδώ, παντού. Είναι και μέσα μας, είναι και απ' έξω μας. Άρα, πάλι καταλήγουμε στις συχνότητες. Αυτή η συχνότητα είναι μέσα σε όλα τα πράγματα. Και ανάλογα με την ταλάντωσή του, δημιουργεί τα ανάλογα συναισθήματα. Ξέρω αν λύνει πρόβλημα ή το επαυξάνει αυτά που είπα. Εγώ δεν ξέρω αν λύνει ή επαυξάνει, γιατί αυτό θα το δείξει η πορεία μιας κοινωνίας, μιας ανθρωπότητας. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε ακούω αρκετά αναρχικό. Θα σε έχουν πει πολλές φορές στη ζωή σου έτσι. Ανεκτικό. Αναρχικό. Αναρχικό, ναι. Στο έχουν πει πολλές φορές, έτσι, ναι. Και συνάδελφοί σου φαντάζομαι, ναι. Γιατροί και λοιπά. Και λίγο τρελούτσικο. Όποιος δεν πάει με τα μυαλά της Αγέλης, έτσι. Όποιος, ναι.
οι πιο πολλοί συνάδελφοι δεν τολμούν να παρακάμψουν αυτά τα οποία έχουν μάθει στις σχολές τους, στα πανεπιστήμια τους. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί η νομοθεσία δεν τους στηρίζει. Και άμα δεν τους στηρίζει και ξέρουμε όπως ήταν ο ιός σήμερα, που δεν ξέρει κανένας πώς έγινε και πού θα καταλήξει και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν ξέρει κανένας. Το λέει ένα σήμερα και την επομένη στο ίδιο κανάλι θα σου πει κάποιος άλλος. Ναι, ξέρετε αυτό, αλλά και δεν είναι τέλειο και απόλυτο. Αλλά μπορεί να τα αλλάξουμε. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Βλέπουν την ανικανότητα, βλέπουμε δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι που τα ακούμε, την ανικανότητα της επισήμου ιατρικής να προσδιορίσει και να αντιμετωπίσει μία κατάσταση. Με ό,τι αυτές τις εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν τα διάφορα σκευάσματα, το ένα κόντρα στο άλλο, και πρέπει να δοκιμάσεις αυτό, αν δοκιμάσεις αυτό, να δοκιμάσεις εκείνο, αν το δοκιμάσεις το άλλο, το... σταμάτα τα, πέταξε τα όλα, να δεις την αρχική εκδήλωση της καταστάσεως, την αρχική. Ναι. Πρέπει να απομακρύνεις το πρόβλημα για να δεις τη θεραπεία, όχι για να διορθώσεις το σύμπτωμα. Το πιο αστείο που έχω ακούσει, πήγα στο γιατρό και μου άλλαξε τα φάρμακα. Δηλαδή, γελάω με αυτό που τα ακούω έτσι. Δηλαδή, σου δώσε κάτι, σε έκανε ένα πειραματόζω, δεν πέτυχε, πήγαμε σε άλλο φάρμακο. Αν και αυτό δεν πέτυχε, μετά πάμε σε ένα άλλο, μετά πάμε σε ένα άλλο. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Είναι συνταγογραφία, το έχω ήδη βαπτίσει. Άλλο συνταγογραφία και άλλο ιατρική. Πάντως έχουμε δει μεγάλες βελτιώσεις με αλλαγές φαρμάκων, όπως επίσης και μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή, όντως κάτι μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε οργανισμώσει, να το απορρίψει και να μην ανταποκριθεί. Αυτό που τρέμω είναι τις καταστροφές όμως. Εννοείται. Και αυτό για το οποίο απέφυγε ο γιατρός είναι η καταστροφή. Εννοείται. Έτσι. Δεν είναι ζάρι. Έτσι πρέπει να γίνει. Σωστά. Ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε οργανισμός έχει τον δικό τρόπο που ανταποκρίνεται σε κάθε σκεύασμα. Είναι φαρμακευτικό, είναι μη φαρμακευτικό. Δηλαδή υπάρχει. Μα τι να το κάνω, να αλλάξω φάρμακα και να συνεχίζω την ίδια ζωή. Ναι. Αυτό. Να συνεχίζω να ζω στο ίδιο περιβάλλον που με αρρωσταίνει. Που με αρρώστησε. Και να αλλάζω τα φάρμακα μετά κάθε τρεις μήνες και να ψάξω ποιο θα μου κάνει καλά. Αφού είσαι πάλι στο ίδιο σημείο, με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια επάγγελμα, με τον ίδιο χώρο, στην ίδια πόλη, στο ίδιο τετραγωνικό οικοδομικό τετράγωνο που σε αρρώστησε. Το φάρμακο θα περιμένει να σου κάνει καλά. Δεν αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα. Την αιτία θέλουμε να πολεμήσουμε. Τέλος πάντων. Και λοιπόν, μόνο άνθρωποι που το αναζητούν αυτό μπορούν να βρουν τη λύση. Άνθρωποι οι οποίοι λένε δεν βαριέσαι, αύριο τι λέμε, τα ξαναλέμε. Διακόπτουν αμέσως την επαφή της αναζητήσεως. Και εκείνο θάνατος. Αυτό είναι θάνατος. Θάνατος. Τώρα που αθάνατο, πότε πεθαίνει κάποιος. Πότε πεθαίνει. Σωματικά πεθαίνει πρώτα. Ψυχικά, δηλαδή το φυσικό μέρος του ανθρώπου σταματάει να λειτουργεί. Άρα το νευρικό σύστημα αρχίζει και ξαναμαζεύει την καλούμπα. Και για να φτάσει στο σημείο να φύγει τελείως και να ελευθερωθεί. Δεν ξέρουμε πού ελευθερώνεται στο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Δεν μπορεί μια ψυχή να πεθαίνει. Γιατί κάτι αθάνατο δεν πεθαίνει. Αν δεν πεθαίνει, δεν γεννιέται κιόλας. Συμπληρώνεται, αλλά δεν γεννιέται. Υπάρχει. Είναι δεδομένο. Αυτός είναι ο Θεός. Η ενεργειακή συμβαντικότητα. Αυτός που πεθαίνει το αποφασίζει να πεθάνει. Το έχει ήδη προγραμματίσει. Το έχει προγραμματίσει. Ναι. Και πόσο καιρό μπορεί να σε πάρει αυτός ο προγραμματισμός. Μπορώ να το προγραμματίζω για 10 χρόνια, για 20 χρόνια ή για ένα μήνα. Όχι, νομίζω ότι τραβάει πολύ περισσότερο από ένα μήνα, ένα χρόνο, 2 χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι.
αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι τέλειωσα, ολοκλήρωσα, πάω να φύγω. Νομίζω η παρέτηση είναι το πρώτο που αποφασίζεις. Πολύ σωστά που λες. Δηλαδή παρέτηση από αυτό που σου δίνει ζωή, από την προσπάθειά σου να ξανασυνδεθείς με αυτά που σε τροφοδοτούν και σου δίνουν ζωή. Να ξανακάνεις πράγματα. Πολύ σωστά. Η παρέτηση. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι η παρέτηση είναι απόφαση. Δεν είναι. Ναι, αυτό αποφασίζει να μην συνεχίσει την προσπάθεια. Έχουμε δει υγιέστατους ανθρώπους που έχουν σταματήσει να κάνουν πράγματα και έχουμε δει ανθρώπους με χίλια προβλήματα που συνεχίζουν και δημιουργούν. Ακριβώς αυτό. Αυτό. Και ο ένας ο υγιής οδεύει με μαθηματική ακρίβεια προς το θάνατο και ο άλλος που έχει 40 προβλήματα και παίρνει 85 χάπια την μέρα, έτσι, συνεχίζει και ζει. Αυτό. Γιατί έχει κάτι να κάνει. Γιατί έχει κάτι που τον τροφοδοτεί και κάτι μεγαλύτερο τον εαυτό του. Δηλαδή αυτό το έχουμε ξεχάσει, ότι για να προχωρήσουμε στη ζωή πρέπει να συνδεθούμε με κάτι που είναι μεγαλύτερο από εμάς. Μια μάνα, ας πούμε, αν έχει παιδιά και αρρωστήσει, θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει να γίνει καλά για τα παιδιά της. Αντίστοιχο συμβαίνει, ας πούμε, και με ένα πάθος που μπορεί να έχει κανείς, ένα ερευνητικό πράγμα, αλλά πρέπει να είναι κάτι πέρα από εμάς. Και ζούμε σε μια εποχή που όλα τα στρέφουμε στο εγώ και στον εαυτό μας, ας το πούμε, και ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εμάς, ενώ και αυτό μας πεθαίνει τελικά. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, άμα δεν δούμε έξω από τον εαυτό μας και μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης να συνεχίσουμε να έχουμε νόημα και αιτία να ζήσουμε, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Και για πες μου, Σοκράτη, τι υπάρχει εκεί έξω, μετά από εμάς, στο επέκεινα. Είμαστε ούτε καν ένας κόκκος επάνω σε μία μύγα, όταν κοιτάξουμε το σύμπαν. Εμείς, οι οποίοι βρισκόμαστε σε μία μύγα επάνω που λέγεται γη. Εμείς οι οποίοι έχουμε όλες τις δυνατότητες να βελτιώσουμε την κατάστασή μας και του περιβάλλοντος μας ταυτόχρονα. Τη δυνατότητα την έχουμε. Εάν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το φτάσιμο της δυνατότητας αυτής και δεν το καταφέρουμε, ή δοκιμάζουμε κάτι άλλο ή παρετούμαστε. Νομίζω ότι η έλλειψη παραγωγικότητας τελικά είναι το αλάτι και το πιπέρι του θανάτου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν το φοβόντουσαν το θάνατο. Όχι, ούτε κι εγώ. Ούτε κι εσύ. Γιατί θεωρώ ότι τα πάντα είναι ήδη προγεγραμμένα. Τι να θυμίσω. Ναι, σημαίνει ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού της γνώσεως που ήρθα στη γη αυτή να αποκτήσω. Και ο Σοκράτης είχε πει, τώρα νομίζω ότι με στεναχωράτε που θα πάω στον άλλο κόσμο και θα συναντήσω τον Ορφέα, θα συναντήσω εκεί πέρα όλους αυτούς τους μεγάλους μουσικούς. Και αυτό το λέτε στεναχώρια. Τους έκανε και πλάκα δηλαδή. Αντιμετώπιζε δηλαδή το θάνατο, θανατική καταδίκη με χιούμορ. Ναι. Με χυμό δηλαδή, αυτό σημαίνει χιούμορ. Αχυμό, ναι. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι μια άλλη κατάσταση που, εντάξει, μπορεί να μην τη λες ζωή, αλλά ο θάνατος είναι μια πόρτα για μια άλλη κατάσταση. Ναι. Σκέφτεσαι, αυτοί οι οποίοι σκέφτονται λίγο πριν το θάνατο, τι θα κάνω μετά, πού θα είμαι, τα ίδια πράγματα θα μάθω, στο ίδιο σημείο θα είμαι, με την ίδια γυναίκα θα κάνω οικογένεια, θα έχω επιλογή. Αυτή η περιέργεια μας κάνει να ξαναζούμε. Αν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον, να δούμε κάτι περαιτέρω. Και είναι συγκλονιστικό στις σταφές που θάβαν τους ανθρώπους με τη λεγόμενη εμβρυϊκή στάση, με τα λυγισμένα πόδια, πώς το παιδάκι όπως βγαίνει, ούτως ώστε στην επόμενη ζωή να ξαναβγεί πάλι σαν παιδί από τη μήτρα. Γιατί θεωρούσαν ότι ο τάφος είναι πέρασμα προς την, γι' αυτό και τους θάβανε σε εμβρυϊκή στάση. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά τα βλέπεις πως αλληλεπιδράει η φιλοσοφία με την ιατρική, με τη γνώση, με αυτό που λέμε σήμερα μεταφυσική. Την έχουμε αφήσει απ' έξω από την κουβέντα μας τη μεταφυσική, γιατί όλο ασχολούμαστε ότι άμα πέσει από εδώ μια ελιά θα πέσει σίγουρα ντε και καλά κάτω. Σωστά. Μα άμα φυσάει ο άνεμος από εκεί θα πέσει στη μούρη μου, δεν θα πέσει κάτω.
πώς εγώ λέω ότι πέφτει κατευθείαν κάθετα, ας πούμε, η ελιά. Αμέσως αφήνω έξω ένα παράγοντα άνεμος. Γρήγορα. Δηλαδή, εύκολες ατάκες, εύκολες απαντήσεις. Προσπαθούμε να βολευτούμε, δηλαδή, με νόμους, με νόρμες, δηλαδή, με κανόνες, με ράγες. Προσπαθούμε να βολευτούμε. Απ' την άλλη, είναι τόσο έντονο το στοιχείο του μοιραίου, ας πούμε, από την αρχαιότητα εννοείται μέχρι τώρα, που δύσκολα δεν προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάποια πράγματα είναι γραμμένα. Δηλαδή, ο τρόπος που πεθάναν τόσοι μεγάλοι τραγικοί και μεγάλοι άνθρωποι από ας πούμε ευτελείς αιτίες. Μια ρόγα από σταφύλι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι αυτό πράγμα μπορεί να συμβεί, και όμως οπότε υπάρχει ένα στοιχείο. Εντάξει, εκεί πέρα υπάρχει ένας παραπάνω νους που σου λέει μέχρι εδώ ήσουν, να τα πες όλα, τα έκανες όλα, σταμάτα. Αλλά το μοιραίο είναι πάλι, ανήκει στη σφαίρα της κάποιων πραγμάτων, ας πούμε, τα οποία μας ξεπερνάνε. Υπάρχει κάτι μετά τα φυσικά. Καταρχήν, ακόμα και η λέξη μεταφυσική νομίζω είναι. Υπόδειγμα. Είναι παρεξήγηση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή. Ή υπόδειγμα. Ονομάσανε μεταφυσικά τα βιβλία του Αριστοτέλη που ήταν μετά τα φυσικά. Ναι. Εμείς που το σήμερα κάνει πολλά από αυτά είναι πνευματιστικά, το έχουμε κάνει κάτι άλλο. Το πούμε, το οποίο άπτεται του άειλου κόσμου mm-hmm. σε αντιδιαστολή με του υλικού. Το οποίο νομίζω ποτέ δεν υπήρχε τόσο με τέτοια αντιδιαστολή. Δηλαδή, αυτό είναι πιο πολύ της ευρωπαϊκής σκέψης πρόβλημα, ο διαχωρισμός ο μεγάλος μεταξύ ύλης και πνεύματος. Εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Και δεν είχαμε και τα διέξοδα εκείνα. Και νομίζω μπορεί να το δει κανείς και στην αρχαία τη γραμματεία, ότι είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, δεν μιλάς με άλλους όρους για τον άειλο κόσμο από ότι για τον υλικό κόσμο. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Εσύ νομίζεις ότι υπάρχει άειλος κόσμος? Προφανώς. Υπάρχει άειλος. Φυσικά. Τεράστιος. Είμαστε εδώ και... Προσδιορίσε μου το άειλος. Κοίταξε, εγώ όταν πέρασα τον κορονοϊό τον πρώτο πριν από 2 χρόνια, έχασα την όσφρησή μου για ένα διάστημα, έτσι. Και παθαίνω γνωσιολογικό σοκ. Λέω, κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, που περνάει σε αισθήσεις μου μέσω της οσφρητικής μου οδού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, ναι. Δηλαδή, ο τρόπος που έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με βάση το τι νιώθουμε. Που εισπράττουμε από αισθητήρια, όργανα. Ναι, τα αισθητήρια, ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι η αρχή της φιλοσοφίας. Ο κόσμος που νιώθουμε είναι ο κόσμος που πραγματικά υπάρχει. Και έχω αυτό το παράδειγμα με τον κορονοϊό που πραγματικά με τράνταξε. Καλά, ας μην το. Θέλω να ας πω μην το μικρύνουμε έννοια... στον κορονοϊό, γιατί χιλιάδες φορές παθαίναμε γρήπη και χάναμε παθαίναμε ανοσμία ή παθαίναμε άλλα πράγματα. Είναι φοβερή, γιατί δεν είναι μηχανική, δεν έχει μπουκώσει η μύτη σου. Είσαι εκεί, είσαι ωραίος, καθαρά όλα, ας πούμε, μυρίζεις φρεσκάδα και ψήνεται, ας πούμε, η μπριζόλα του γείτονα, μπαίνει μέσα και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπεις έναν ατμό. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με όρους αισθητηριακούς. Αισθητηρίων. Και εσείς τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα σου λέει ότι φίλε δεν. Οι αισθήσεις και οι παρεστήσεις. Ο σκύλος νιώθει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νιώθω εγώ από άποψη, ας πούμε. Ως φρύσος. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει ο άειλος κόσμος ή δεν υπάρχει ένας κόσμος πέρα από αυτό το οποίο βλέπουμε. Ο άειλος. Ας προσδιορίσω. Α, εσύ είσαι πιο ακριβής. Είναι μια άλλη μορφή ύλης. Ωραία, πιο λεπτή μορφή. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Μη αντιληπτής. Από έτσι, τα όρια από τα... που εισπράττουμε, τις συχνότητες που εισπράττουν τα αισθητήριά μας όργανα. Ακριβώς. Θαύμα. Έτσι. Αυτό έχω να σας ειδοποιήσω για κάτι. Τόση ώρα που μιλάμε, εγώ απέναντί μου έβλεπα τον ήλιο. Ο ήλιος έχει δύσει αυτή τη στιγμή και είμαστε στο ηλιοβασίλεμα. Ναι. Δεν θα έπρεπε να είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο ήλιος κατάφερε και σήμερα να ολοκληρώσει μια πορεία, να κάνει έναν κύκλο, θα πάει να κοιμηθεί, να φωτίσει κάποιους άλλους και να μας εξανάρθει το άλλο πρωί. Τακτικό στο ραντεβού του. Αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε? Εγώ νομίζω χαιρόμαστε που εμείς είμαστε θέση να το μοιραστούμε αυτό από ότι ο ήλιος. Δηλαδή εμείς μπορούσαμε και το ζήσαμε αυτό. Αυτό είναι το δώρο. Λοιπόν, η αρμονική ζωή, λοιπόν, ο άνθρωπος με το περιβάλλον, η αλληλεπίδραση, το να μην αποκοβόμαστε από αυτά που μας προξενούν χαρά. Άλλωστε, και μην ξεχνάμε, είπα χαρά τώρα, έτσι, για τους αρχαίους Έλληνες υπήρχε ο Χάρον και όχι ο Χάροντας. Ο Χάρον είναι ο πρόξενος της χαράς. Ναι. Α, πρόξενος της χαράς. Αυτός που σε παίρνει για τον άλλο κόσμο
είναι αυτός που θα, σου, θα σε πάει προς τη χαρά. Δεν θα σε πάει. Ο χάροντας είναι ο μεσαιωνική λέξη, ναι. Αυτός με το τρεπάνιο. Εμείς έχουμε τον Άδη, έτσι. Εμείς έχουμε τον Άδη που είναι ο Αΐδης, αυτός που δεν βλέπετε. Ναι. Δεν είναι ορατός δηλαδή. Να η Άηλη, ο Άηλος κόσμος κλπ. Πώς θα θέλεις να κλείσουμε την κουβέντα μας αυτή? Αυτό το οποίο έκανε σήμερα δεν το περίμενα. Ποιο? Ότι θα αρχώσουμε. Λέω, το είπα, μπορεί και να μην λέω. Η χαρά που ένιωσα όταν το πιστοποίησα ότι τελικά ήρθες. Και όχι μόνο να ήρθες, αλλά δεν χρειαζόσουν τα διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουμε πληθώρα εδώ. Και διάλεξες τον χώρο αυτό. Είναι κάτι καινούριο σε μένα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μεταξύ φίλων δεν υπάρχουν ευχαριστώ, αλλά θέλω να... Με το λένε συχνά, ας το ευχαριστώ. Ας το, ναι. Ευχαριστώ. Καλή χάρη, καλή χαρά. Ναι, καλή χαρά. Στο σε σένα. Μιλάς συνέχεια για τη χαρά, Μιλάς συνέχεια για τη χαρά. Έχεις δει νέα παιδιά που διψάνε να μάθουν να ακούσουν αυτά που λες για την ομορφιά της ζωής, την αλληλεπίδραση, το περιβάλλον, τη χαρά, ναι. Και να τους τα πεις πώς τα παιδιά εισπράττουν, τα σημερινά παιδιά εισπράττουν τα λόγια σου, αυτά που τους λες. Η σημερινή ελληνική νεολαία δηλαδή. Όχι, διαφορετικά. Η σημερινή νεολαία δυστυχώς δεν μπόρεσα ακόμα να κάνω μια οργανωμένη συζήτηση με τα σημερινά παιδιά. Από την εμπειρία σου. Από τα παιδιά που έρχονται στο ιατρείο, ναι. Που σε βρίσκουν. Αλλά οπωσδήποτε κάτι το οποίο γίνεται ξαφνικά και είναι ευάρεστο, η χαρά είναι αμέτρητη. Είναι ικανοποίηση, είναι κάθισμα, είναι ξεκούραση, είναι απαλλαγή από κάποιο άγχος, είναι όλα αυτά τα ωραία, τα οποία δεν ξέρω πώς μπορώ να τα αντιμετωπίσω όταν έρθουν η ώρα που να φύγουμε κλπ. Και πού θα πάω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω πού θα πάω. Για να δω, άξιζε τον κόπο να πεθάνω ή να ξαναγεννηθώ για να ξαναπεθάνω. Όταν λέμε είναι πολύ μπροστά, ναι. Υδροχώς. Ελίνα μου, πώς θα συνεχίσεις όλο αυτό του μπαμπά? Αντέχεις? Κοίταξε, αφενός είναι ένα οργανικό κομμάτι του είναι μου, έτσι το κτήμα. Αφετέρου κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του πορεία και το έργο του. Πιστεύω ότι με συνιστά σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν είμαι εγώ, έτσι, είναι έργο του πατέρα. Αλλά νομίζω ότι το πνεύμα του έχει περάσει τη ζωή σου και πιστεύω ότι κάτι έτσι όμορφο θα συνεχίσει να είναι. Ίσως όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, κάπως διαφορετικά, αλλά πρέπει να πω ότι δεν με αγχώνει πάρα πολύ. Δεν με αγχώνει, γιατί έχω την αίσθηση ότι κατά ένα κάποιο τρόπο έχει δίνει καρπούς. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος ολοκλήρωσης, παράδοξης, έτσι, δεν είναι η ολοκλήρωση που λέμε κάτι συστηματικό, κάτι συντεταγμένο, αλλά παρόλα αυτά είναι τόπος συνάντησης ανθρώπων, είναι τόπος δημιουργίας, είναι τόπος ξεκούρασης, είναι τόπος θεραπείας, είναι τόπος ελευθερίας. Αισθάνομαι ότι όλα αυτά μπορούν πολύ όμορφα να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ελπίζω να σταθώ άξια, να το πω έτσι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει και αυτό μας το ταξίδι, αυτή μας εδώ η εκπομπή. Δεν ξέρω τι τίτλο μπορώ να βάλω, τι τίτλο μπορώ να δώσω. Ένα είναι σίγουρο, ότι από όλα αυτά που άκουσα από το φίλο μου τον Σωκράτη, αλλάξτε τρόπο ζωής, μιλήστε με το περιβάλλον σας και χαρείτε. Αυτά τα τρία πραγματάκια είναι αυτά τα οποία θα μπορούν να σας κάνουν τουλάχιστον πιο ευχαριστημένους με τη ζωή σας. Γιατί οι ασθένειες ξεκινάνε όταν κοντράρεις εσύ ο ίδιος με αυτό που εσύ ο ίδιος έχεις επιλέξει ως ζωή.
Γεια σας. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κάτι είχες πει, μου ζητάς να λησκόνισω.